Η καταψήφιση του νομοσχεδίου έχει να κάνει φυσικά με την απόρριψή του, αφού πρόκειται, όπως είπαμε και στην πρώτη συνεδρίαση, λίγο πιο χαμηλά θεανό. Λοιπόν, πρόκειται για μία ακόμη επέκταση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων στην υγεία, ενταγμένη φυσικά στις πολιτικές εμπορευματοποίησης της υγείας και όχι μόνο, από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Και τα σημεία τα οποία, για τα οποία μάλλον καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, όπου και φαίνεται πως ξεδιπλώνεται και αυτή η πολιτική που ανέφερα προηγουμένως, έχει να κάνει με το πρώτο μέρος, τον ΕΟΠΗ, του νομοσχεδίου, όπου οι επιμέρους ρυθμίσεις του για το καθεστώς λειτουργίας του όχι μόνο δεν αναιρούν, αλλά αντίθετα ενισχύουν τα χαρακτηριστικά του ως ιδιωτικού ασφαλιστικού οργανισμού και των παροχών του σε ανταποδοτική βάση. Τα κριτήρια ποιότητας που θεσμοθετεί η κυβέρνηση για τη συμβάση με τον ΕΟΠΗ δεν πρόκειται να λύσουν τις ελλείψεις των ιατρικών μηχανημάτων στις δημόσιες μονάδες υγείας, την πλήρη απουσία τους από ορισμένες περιοχές και τον εξαναγκασμό σε επιπλέον πληρωμές για τους ασθενείς. Το βασικό μου ζήτημα, από την πλευρά φυσικά των αναγκών των ασθενών, του λαού, είναι ότι οι παροχές του ΕΟΠΗ καθορίζονται μέσω του κανονισμού του και έχουν περικοπεί, εδώ και χρόνια δηλαδή, και συνεχίζεται αυτό με άμεσο ή με έμεσο τρόπο. Με άμεσο, γιατί είτε περιορίστηκαν ή και περικόπηκαν τελείως, με έμεσο, γιατί ενώ αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ στο δημόσιο, στην πραγματικότητα οι ασθενείς λόγω των τεράστιων ανεπαρκειών ακριβώς των δημόσιων μονάδων υγείας υποχρεώνονται να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και να ξαναπληρώνουν με τη μορφή της συμμετοχής ή και εξ ολοκλήρου. Αντίστοιχα, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι ρυθμίσεις δηλαδή που αφορούν, για παράδειγμα, το θεσμό του προσωπικού γιατρού, με τον οποίο θα πρέπει να συνδεθούν όλοι, ψάχνοντας όμως από τι, από ένα συνοθήλευμα σημείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κέντρα υγείας, τα τόμοι, ιδιώτες, ιδιωτικές κλινικές και πάει λέγοντας, υπονομεύοντας όμως τον ενιαίο, και εμείς το θεωρούμε βασικό αυτό, τον ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το σύστημα υγείας και ειδικά στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο συγκεκριμένο σημείο εισάγονται ορισμένες μόνο τροποποιήσεις στο προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και αυτό τι φανερώνει? Φανερώνει τη στρατηγική, την κοινή, τη βασική μάλλον, αν θέλετε, στρατηγική αντίληψη, που όσο και να το ψάξει κανείς, δεν πρόκειται να βρει ουσιαστικές διαφορές. Ο θεσμός λοιπόν του προσωπικού ή οικογενειακού γιατρού, από τη στιγμή που συνδέεται με όρους, και αυτή είναι η κατεύθυνση και με την παρούσα νομοθετική παρέμβαση, αλλά και με τον προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν ο θεσμός του οικογενειακού, τώρα προσωπικού γιατρού, από τη στιγμή που συνδέεται με όρους περιορισμού του κόστους των ασθενών και χρησιμοποιείται ως κόφτης για τις περαιτέρω αναγκαίες εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, χάνει το αναγκαίο και χρήσιμο περιεχόμενο που έχει. Και είπαμε και χθες ότι αυτός ο θεσμός μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ της υγείας του λαού μόνο εφόσον αποτελεί τον βασικό πυρήνα ενός αναπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει ως κριτήριο την έγκαιρη, την ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία. Απολύτως δωρεάν και σε όλα τα επίπεδα του κρατικού συστήματος υγείας. Και βέβαια, μπορεί να ακούσαμε και από τους άλλους, από τους άλλους εισηγητές, αλλά και μέσα στο νομοσχέδιο, μπορεί να αναφέρεται σε κάποιες λέξεις. Τι θα γίνει, ο προσωπικός γιατρός? Έκανα και ένα ερώτημα χθες στον Υπουργό, γιατί αναφέρεται και μέσα στο νομοσχέδιο. Δεν αναφερόταν, αλλά στην τελική του μορφή συμπεριλαμβάνεται στους προσωπικούς γιατρούς, πέραν των γενικών παθολόγων, γενικών γιατρών παθολόγων, παιδιάτρων κτλ. Λοιπόν, και συγκεκριμένες ή αν θέλετε κάποιες ειδικότητες ή ειδικότητες.
Άρα λοιπόν ο ειδικός, και μάλιστα επειδή αναφέρεται και το ΧΑΠ που είναι της ειδικότητάς μου, δηλαδή ένας πνευμονολόγος με βάση αυτή τη ρύθμιση του νομοσχεδίου, θα είναι προσωπικός γιατρός. Ωραία. Θα έχει να κάνει με το ζήτημα το πνευμονολογικό, να το πω έτσι, το πρόβλημα, το χρόνιο που αντιμετωπίζει ο ασθενής. Τα άλλα ζητήματα που υγείας που θα προκύπτουν στην πορεία, και πολύ δε σημαντικότερο, όχι μόνο πάνω σε αυτό το ζήτημα του ειδικού, της πρόβλεψης για ειδικού παύλα προσωπικός γιατρός, αλλά πέστε μου λοιπόν πώς θα επιτελέσει μέσα από αυτή τη διαδικασία το βασικό στοιχείο, αν θέλετε, τη βασική της αποστολή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που είναι ποιο, η πρόληψη. Πώς. Με τι μέσα, από πού. Άρα λοιπόν εμείς εναντιωνόμαστε και σε αυτό το τομέα, αν θέλετε, το τμήμα μάλλον του νομοσχεδίου. Δεν έχει καμία, σε καμία περίπτωση να κάνει με ένα σύστημα οργανωμένο, κρατικό, εμείς λέμε, κρατικό σύστημα υγείας, δωρεάν για όλο το λαό, στελεχωμένο με όλες τις ειδικότητες, φυσικά βέβαια ενταγμένος μέσα στους γιατρούς και στο προσωπικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του οικογενειακού, όπως θέλετε πείτε, του γιατρού, αλλά οργανικά συνδεμένος αυτός ο γιατρός με το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Έρχομαι λίγο στη λειτουργία των απογευματινών ιατρίων στα νοσοκομεία, την επιπληρωμή χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και στην αξιοποίηση, στην προώθηση μάλλον ιδιωτών γιατρών για να συμβάλλονται με το ΕΣΥ. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, τα επιχείρηματα της κυβέρνησης, όπως έχουν διατυπωθεί ως τώρα και από τον Υπουργό, αλλά και από άλλους βουλευτές ή και την εισηγήτρια, είναι ότι το μέτρο θα μειώσει τη λίστα αναμονής για τα πρωινά χειρουργεία, θα βελτιώσει τους απαράδεκτους μισθούς των γιατρών, αντίστοιχα και άλλων υγειονομικών, και φυσικά θα συμβάλλει, όπως αναφέρονται, στα έσοδα των νοσοκομείων, διότι θα αξιοποιούν τις ανεκμετάλλευτες υποδομές σε μέρες και ώρες που αυτά δεν εφημερεύουν τα νοσοκομεία. Όλα όμως τα επιχειρήματα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ποιον? Την ενίσχυση των κανόνων της αγοράς για τη λύση των προβλημάτων των ασθενών, τα οποία γεννιούνται φυσικά και αναπαράγονται ακριβώς από την πολιτική ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών των δημόσιων μονάδων υγείας, που προωθείται και με αυτό το μέτρο. Έτσι λοιπόν έρχεστε και εσείς τώρα, η κυβέρνηση δηλαδή, και με αυτό το μέτρο αλλά και το επόμενο που θα πούμε, και τι λέτε, αντιμετωπίζετε τα προβλήματα, την αιτία μάλλον των προβλημάτων, την προβάλλετε και την παρουσιάζετε ως λύση. Δηλαδή την αιτία που έφτασε ως εδώ το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας, τις δημόσιες μονάδες υγείας, με την υποστελέχωση, την απαξίωση, όλα αυτά που ζήσαμε πολύ καλά και μέσα στην πανδημία, αν δείχθηκαν μάλλον με τον πιο τραγικό τρόπο. Έρχεστε λοιπόν αυτή την πολιτική της επιχειρηματικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα, της εντυνόμενης εμπορευματοποίησης, να την παρουσιάζετε ως λύση λοιπόν στην κατεύθυνση λειτουργίας της δημόσιας υγείας, με αυτά τα επιχειρήματα που είπα στην αρχή σε ό,τι αφορά τους ασθενείς. Εξάλλου, τέτοια μέτρα εφαρμόστηκαν αντίστοιχα, όχι το συγκεκριμένο, αντίστοιχα μέτρα εφαρμόστηκαν και από προηγούμενες κυβερνήσεις, με τα επιχειρήματα του εξορθολογισμού των δαπανών, της βιώσιμότητας των μονάδων υγείας, τα οποία διαμόρφωσαν φυσικά τη σημερινή κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πάμε δηλαδή και με αυτό το μέτρο, αλλά και με τα προηγούμενα που ακολουθούν, ολοταχώς για το αυτοχρηματοδοτούμενο νοσοκομείο επιχείρηση, με ασθενείς φυσικά πελάτες. Έτσι λοιπόν, με τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι κάνει? Εμβαθύνει και εφαρμόζει μία ακόμα πλευρά ιδιωτικο-οικονομικής και εμπορευματικής λειτουργίας των νοσοκομείων, η οποία δεν είναι καθόλου νέα.
Εξάλλου ακούστηκε και χθες, την είχε εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση λέει, το 2019, αναβλήθηκαν τα σχέδια λόγω κορονοϊού, είχε δεσμοθετηθεί το 2000 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, παρέμεινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ξέχασε να την καταργήσει. Έτσι λοιπόν, πού στοχεύει και αυτή η ρύθμιση για τη λειτουργία απογευματινών χειρουργείων, στοχεύει στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων ως αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, μονάδες αν θέλετε, με δικά τους έσοδα από την πώληση εργασιών τους στα ασφαλιστικά τμήματα και άμεσα στους ασθενείς. Στόχος είναι να απεμπλακεί στο μεγαλύτερο βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων, προκειμένου το χρήμα που θα περισσέψει να μπουκώσει κι άλλο τους επιχειρηματικούς ομίλους για τους οποίους εξάλλου λειτουργεί το αστικό κράτος. Έτσι λοιπόν, αποτελεί σκέτη πρόκληση και κοινική ομολογία αυτό που ακούστηκε και από τον Υπουργό χθες και όλο το διάστημα, ακόμα και οι όποιες προτάσεις ακούστηκαν τώρα για το πώς μπορούν να πληρώνονται οι γιατροί οι οποίοι θα συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργία, θα χειρουργούν απογευματινές ώρες στα νοσοκομεία. Στην ουσία τι λέει η κυβέρνηση, ουσιαστικά λέτε στο λαό που έχει χρυσοπληρώσει για την υγεία του με τις ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολογία, τα διάφορα χαράτσα, πως για να χειρουργηθεί έγκαιρα πρέπει να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εμείς λέμε το εξής, εάν οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, και οι τωρινοί και οι προηγούμενες, ανησυχούσαν για τις μακροχρόνιες αναμονές, τις περίφημες λίστες για τα χειρουργεία, τις σοβαρές φυσικά συνέπειές τους στην υγεία του λαού, θα είχαν προσλάβει όλο το αναγκαίο προσωπικό, θα καταργούσαν τις περικοπές των μισθών, θα είχαν ανοίξει χειρουργικές αίθουσες και κρεβάτια, ανάνυψες αντίστοιχα και μεθ, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα χειρουργεία και το απόγευμα χωρίς ο ασθενής να χρειάζεται να πληρώσει τίποτα επιπλέον. Και εξάλλου η περίοδος, η δίχρονη περίοδος, και όχι μόνο, αλλά κυρίως η δίχρονη περίοδος της πανδημίας, είναι αποκαλυπτική, αφού έγιναν πάνω από 200.000 λιγότερες χειρουργικές πράξεις στα δημόσια νοσοκομεία. Επειδή ακριβώς η τακτική της κυβέρνησης ήταν να κλείσει χειρουργικές αίθουσες και να τις μετατρέψει σε πρόχειρες μεθ, είτε για να αξιοποιήσει το προσωπικό των χειρουργείων σε άλλα πόστα. Έτσι λοιπόν η αδυναμία άλλωστε του δημόσιου συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών οφείλεται στην πολιτική ακριβώς που αντιμετωπίζει τη λαϊκή υγεία ως κόστος που εκφράζεται και με τις μακροχρόνιες λίστες. Παράλληλα και με αυτό το μέτρο, όπως και με άλλα που θα ακολουθήσουν, αλλά και με τα όλα τα προηγούμενα που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν οι δημόσιες δομές, τα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή η ενίσχυση αυτού που λέμε της επιχειρηματικής τους λειτουργίας και τα αντικειμενικά κριτήρια, αυτή ακριβώς η πολιτική γιγάντωση και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, το θεσμό του επικουρικού προσωπικού, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τους υγειονομικούς και μάλιστα η σημερινή εξάρτηση της πρόσληψης και πληρωμής των επικουρικών και η πληρωμή ενός μέρους των εφημεριών από τα έσοδα των νοσοκομείων, είτε νοσήλια είτε απογευματινά ιατρία, αποτελούν μία μικρογραφία αυτού των μέτρων, αν θέλετε, ή αυτών που θα δούμε στο μέλλον, αυτών που έρχονται και στο μέλλον. Και ταυτόχρονα θα γίνει πιο εμφανής η διαφοροποίηση προοπτικά, η διαφοροποίηση ανάμεσα στις μονάδες υγείας πρόνοιας ως προς την ανάπτυξη τμήματων και υπηρεσιών, ανάλογα με το ύψος των εσόδων από την πώληση των εργασιών. Άλλο αυτό είναι και από τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τα λοιπά τμήματων και νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων. Και ερχόμαστε και ρωτάμε αν θέλετε κάποιες απορίες να βάλουμε στη συζήτηση. Πρώτον, με το 30% των χειρουργικών αιθουσών να είναι κλειστές, διορθώστε με για το ποσοστό, με χειρουργία ετοιμόρροπα σε ορισμένα νοσοκομεία, με εξοπλισμό πεπαλαιωμένο και χωρίς τις αναγκαίες κλίνες μεθ, πώς θα στηριχτεί η μεταχειρητική πορεία ενός ασθενούς το απόγευμα? Μήπως με τα ΣΔΙΤ και αξιοποίηση των δωρεών διαφόρων ευεργητών κτλ., που τελικά δεν είναι και τόσο αθώες, αλλά αποτελούν το όχημα για εξυπηρέτηση επιχειρηματικών σχεδίων? Δεύτερον, ποιοι θα είναι οι νοσηλευτές χειρουργείου? Οι εργαλειοδότες, οι τραυματοφορείς, οι νοσηλευτές αναισθησιολογικού, όταν στους περισσότερους,
οφείλονται, πέρα δηλαδή από την υποστελέχωση, όταν στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, στους περισσότερους, οφείλονται πάνω από 100 μέρες ρεπό. Ή μήπως θα φέρετε υγειονομικούς με μπλοκάκι. Παντός είδος, παντός ειδικότητας. Τρίτον, ποιοι αναισθησιολόγοι θα κοιμίζουν, να το πω έτσι, τον ασθενή, θα κοιμίζουν τον ασθενή, όταν αυτοί που υπάρχουν κάνουν μέχρι και 10 εφημερίες το μήνα. Διασωληνώνουν στα επίγοντα και τις κλινικές, διακομίζουν τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Μήπως και εδώ οι ιδιώτες που προβλέπονται με το αμέσως επόμενο άρθρο του νομοσχεδίου. Αλήθεια. Τέταρτον, πώς θα αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες επιπλοκές ενός χειρουργείου και η ανάγκη για μεγαλύτερη νοσηλεία από το προβλεπόμενο. Με επιπλέον θα πάνε το ασθενούς. Πέμπτο, ποιος θα βοηθάει το χειρουργό στα απογευματινά χειρουργία. Ο ειδικευόμενος γιατρός που εφημερεύει ταυτόχρονα και δεν προλαβαίνει να δει ούτε τους ασθενείς που νοσηλεύονται και που σήμερα δεν μπορεί να μπει στο χειρουργείο γιατί δεν υπάρχει κάποιος να του αντικαταστήσει. Στην κλινική, στα επίγοντα ή γιατί ασχολείται με ασθενείς COVID. Να λοιπόν, παράλληλα, η είσοδος των ιδιωτών που προβλέπεται και στο νομοσχέδιο, ώστε να συμβάλλονται με το ΕΣΥ, καλύπτοντας κενά και τρύπες στην ουσία, αποτελεί ευθεία ομολογία της κυβέρνησης ότι δεν θα στελεχώσει τα δημόσια νοσοκομεία με τον αγκαίο προσωπικό. Και η πείρα της πανδημίας ακριβώς αναποδογυρίζει κυριολεκτικά την πραγματικότητα, με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Στην πανδημία, αντί να επιστρατευθούν οι ιδιωτικοί όμιλοι υγείας, οι κλινικές και οι αλυσίδες διαγνωστικών που θησάβρισαν στις πλάτες των ασθενών, η κυβέρνηση προχώρησε στην απαράδεκτη επιστράτευση μεμονωμένων ιδιωτών γιατρών, ακόμα και εξεντάριδων γιατρών, οι οποίοι ρίστον παρόδο είχαν να εργαστούν σε νοσοκομιακό περιβάλλον για χρόνια, κατά τη διάρκεια ειδικά της πανδημίας, όπως είπα, που τα νοσοκομεία δέχονταν και μεγάλη πίεση. Και η ζωή, η πραγματικότητα, τι ανέδειξε. Τι έδειξε, ότι το μέτρο αυτό ήταν αναποτελεσματικό και μάλιστα επικίνδυνο για τους ασθενείς και ότι παράλληλα αποτελεί και όχημα για την εφαρμογή των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Διείσδυση μέσω ΣΔΙΤ, των ΣΔΙΤ μάλλον, αλλά και ομοιρία για τη μεγάλη μάζα των αυτοαποσχολούμενων γιατρών. Να λοιπόν, γιατί εμείς απορρίπτουμε, καταψηφίζουμε αν θέλετε το νομοσχέδιο. Οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση δεν έχουν σχέση με την ανάγκη που υπάρχει στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας Πρόνοιας σε όλες τις βαθμίδες να καλύπτει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πάλι και τριτοβάθμια, να καλύπτει συνεχώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες και κατά τη γνώμη μας, όπως κρίνεται ήδη από τους τουλάχιστον νοσοκομιακούς γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς, μάχημους υγειονομικούς, το απορρίπτουν και φυσικά θα προχωρήσουν όπως κάναν και το διάστημα της πανδημίας στην ένταση του αγώνα τους, στις διεκδικήσεις τους για ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας με προσλήψη προσωπικού, αύξηση στρατηγικής χρηματοδότησης, αναβάθμιση των υποδομών των νοσοκομείων. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό επιτρέψτε μου, επειδή χθες στην πρώτη συνεδρίαση αναφέρθηκα, προανήγγειλα αν θέλετε, επιτρέψτε μου τη λέξη, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα καταθέσει τροπολογία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ενέργειας. Σήμερα καταθέσαμε όντως την τροπολογία στο συγκεκριμένο φυσικά νομοσχέδιο, όπου με αυτή την τροπολογία το Κομμουνιστικό Κόμμα ζητάει την άμεση κατάργηση της ρήτας, εντάχει το λέω, της ρήτας αναπροσαρμογής, του ειδικού τέλους για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρήπων, της έμεσης φορολογίας στην ενέργεια, καθώς και το χρηματιστηρίο ενέργειας, μαζί φυσικά με μια σειρά προτάσεων προς την κατεύθυνση ανακούφισης, απάλυνσης του λαού μας από τα δυσβάστατα βάρη που καλείται να πληρώσει. Ευχαριστώ πολύ.